ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τους θεσμούς αυτούς, πώς διοικείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε θεσμού και τι τελικά συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εμπορική συμφωνία όπου έχουμε μπει και στην ουσία κανονίζει τις ζωές μας. Από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό θα αποδείξουμε. Ακριβώς. Θεωρώ. Δεν γνωρίζω πόσοι συνέλληνες γνωρίζουν ότι όντως αυτό που είπατε ισχύει, ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια εμπορική συμφωνία. Και εγώ ομολογώ, πριν να ενασχοληθώ ενεργά με την υποψηφιότητά μου το 2019, δεν γνώριζα πώς ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται από τρία θεσμικά όργανα. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που ακούμε στις ειδήσεις να λέγεται η Κομισιόν, ναι, όπου προεδρεύει σήμερα η κυρία Φόντερ Λάιεν, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνονται από τους αρχηγούς των κρατών μελών. Άρα δεν είναι εκλεγμένοι. Δεν είναι εκλεγμένοι. Στην ουσία ψηφίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι εκλεγμένοι σε επίπεδο εθνικό, λαών. Και, ναι, δεν ψηφίζουν. Εθνικό. Ψηφίζουν, όπως το είπατε πριν, οι αντιπρόσωποι. Μάλιστα. Έχουν εκλεχθεί οι ευρωβουλευτές και ως αντί του προσώπου, όπως θέλουν αυτοί δηλαδή, επιλέγουν. Ωραία. Σύμφωνα με την κομματική πειθαρχία. Αυτό είναι βασικό. Και είναι και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αποτελείται από τους υπουργούς κάθε κυβέρνησης του εκάστοτε μέλους κράτους. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι η κάθε κυβέρνηση έχει ενεργό ρόλο και καθοριστικό μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθείας.